Είναι η στιγμή που έξι οχήματα φίλων του ΑΠΟΕΛ παραδίδονται στην πυρά. Μπορεί τα μέτρα ασφάλειας πέριξ του Τσιρίου να ήταν δρακόντια. Εν τούτης οι Χούλιγκαν βρήκαν για ακόμη μια φορά παραθυράκι για να δράσουν. Οι δείχτες των ρολογιών έδειχναν 8 και 28 λεπτά και τον τέρπι κορυφής βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Χούλιγκαν εκμεταλλεύονται την απουσία αστυνομικής επιτήρησης και πυρπολούν με φλεχτήλι τα οχήματα, τα οποία καθ' υπόδειξη της αστυνομίας βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης Πισαρίδη παρά την λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως. Τα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες και ακολουθούν απανωτές εκρήξεις. Τα συστήματα συναγερμού των φλεγόμενων οχημάτων ηχούν ασταμάτητα και έντρομοι περίκοι βγαίνουν από τα σπίτια τους. Οι ανεγκέφαλοι ξαναχτύπησαν πριν από τη λήξη του ντέρπι, στοχεύοντας προφανώς οχήματα των φιλοξενούμενων οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Όπως δήλωσαν στον Αλφα κάτοικοι της περιοχής, το τελευταίο περιπολικό αναχώρησε από το σημείο μισή ώρα νωρίτερα, μετά την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πυροσβέστες με μάνικες νερού επιχειρούν να περιορίσουν τις ζημιές. Έντρομοι ιδιοκτήτες των οχημάτων τρέχουν στον χώρο για να παραλάβουν τα οχήματά τους. Για κάποιους είναι αργά, καθώς τα βρίσκουν ολοσχερώς κατεστραμμένα. Απειλούνται επεισόδια όταν μερίδα οπαδών του ΑΠΟΕΛ επιχειρεί να αποκόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα καθόδου της Αγίας Φυλάξεως. Αμέσως επιστρατεύεται το αντιοχλαγωγικό όχημα Έαντας και ισχυρές δυνάμεις της ΜΑΘ. Το ελικόπτερο της αστυνομίας υπερίπταται της περιοχής και επιτηρεί την κατάσταση. Είκοσι λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν αντίπεινα. Έξι χούλιγκαν που κινούνται πεζοί επιτίθενται σε δύο φιλάθλους του Απόλλωνα, πατέρα και γιο 59 και 26 ετών. Λίγα μέτρα πιο πάνω από τον χώρο στάθμευσης παρά τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, έξω από γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο, έξι άτομα με διακριτικά το ΑΠΟΕΛ ανέκοψαν το όχημα με τους οπαδούς του Απόλλωνα και τους ξυλοφόρτωσαν. Είχαν επιτεθεί στα πρόσωπα αυτά με πέτρες και με ρόπαλα και είχαν προκαλέσει ζημιά στο όχημα τους, ενώ ακόμα βρίσκονταν μέσα εντός του οχήματος. Όπως απέδειξε χθεσινή βραδιά, οι Χούλιγκαν βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από την αστυνομία. Αν και τα μέτρα ασφάλειας έξω από το Τσίριο λειτουργήσαν άψογα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο της αστυνομίας την Παρασκευή. Έχει δημιουργηθεί λεγόμενη ουδέτερη ζώνη μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Κερκίδας, προκειμένου να μην συναντηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Σκοπός μας ήταν οι οπαδοί των δύο ομάδων να μην έρθουν σε αντιπαράθεση, να μην έρθουν σε επαφή. Θεωρούμε ότι αυτό επιτεύχθηκε. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτά τα παρατράγωδα. Πλέον οι ανακριτές παίρνουν από κόσκινο τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να εντοπίσουν τους πρωταγωνιστές των επεισοδιών.